Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για τη τιμή που μου έκανε να με επιλέξει μεταξύ των εισηγητών. Στην εισήγηση αυτή με θέμα αντιπληκτική αγωγή στην καρδιακή ανεπάρκεια και στη στεφανία νόσων. Θα ξεκινήσουμε από την καρδιακή ανεπάρκεια. Καρδιακή ανεπάρκεια και θρομβοβολικά επεισόδια έχουν, όπω βλέπετε, μία στενή σχέση. 14% των ασθενών με ισχυμικό αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο πάσχονται από καρδιακή ανεπάρκεια. 20% των ασθενών με ισχυμικό αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν κλάσμα εξώθηση κάτω από 50%. Και 30% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα παρουσιάσουν θροβοβολικό επεισόδιο. Αυτή είναι η τριάδα του Βίρκοφ, την οποία την ανέφερε και ο κ. Κέμπερη, που δείχνει και του μηχανισμού μέσω των οποίων η καρδιακή ανεπάρκεια επάγει η θρόμβωση, μηχανισμοί που έχουν να κάνουν κυρίω με την επιβράδυση τη ροή του αίματο, με βλάβε στο αγκιακό ενδοθήλιο και με διαταρχέ των συστατικών του αίματο. Με όλου αυτού του μηχανισμού, όπω βλέπετε, όσο πιο σοβαρή είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο αυξάνεται ο θρομβοβολικό κίνδυνο. Όπω βλέπετε όμω δεξιά, όσο πιο σοβαρή είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο αυξάνεται και ο μοραγικό κίνδυνο. Γι' αυτό και η σημερινή εισήγηση, όπως βλέπετε, θα είναι μια διαρκή ισορροπία ανάμεσα στον θρεμβοβολικό και στον αιμορραγικό κίνδυνο. Υπάρχει λοιπόν όφελο από τη χορήγηση αντιθροβωτικών φαρμάκων σε ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια. Και όσον αφορά βέβαια του ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια που είναι σε κολπική μαρμαργή και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να σα κουράσω. Άπαξ και το τσάντ είναι πάνω από δύο και δεν υπάρχουν συγκεκριμένε αντιδείξει, η ένδειξη για χορήγηση αντιπυκτικών στου ασθενεί αυτού είναι ένα Α. Τα είπε ήδη ο κύριο Κέμπερη και δεν πρόκειται να επιμείνω περισσότερο. Υπάρχει όμω όφελο από τη χορήγηση αντιθροβωτικών φαρμάκων σε ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια σε φλεβοκομικό ρυθμό. Στο ερώτημα αυτό προσπάθησαν να απαντήσουν Διάφορες μελέτες οι οποίες έγιναν από το 2004 έως το 2012, όπως οι μελέτες που βλέπετε εδώ, η WOS, η WATS και η WORSEF. Όλες αυτές οι μελέτες προσπάθησαν να συγκρίνουν την βαρφαρίνη σαν αντιπυκτικό φάρμακο σε σχέση με απλά εντυμοπιταλιακά φάρμακα όπως είναι η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη και να δουν εάν η βαρφαρίνη πλεονεκτεί στη μείωση των θροβοβολικών συμβαμάτων. Να και τα αποτελέσματα. Καμία μελέτη δεν απέδειξε ότι η βαρφαρίνη υπερέχει των αντιμοποταλιακών στην πρόληψη θροβοβιολικών επεισοδίων σε ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκομικό ρυθμό. Όχι βέβαια ότι και τα αντιμοποταλιακά φάρμακα προσφέρουν και κάτι ιδιαίτερο. Γιατί όπω βλέπετε στη μελέτη ΓΟΣ, η πρόληψη θροβοβιολικών επεισοδίων που επέρχεται από τη χορήγηση ασπιρίνης είναι φάμιλη του πλασίμπου. Μία συνεφής μελέτη, αλλά πρόσφατη, είναι η Commander Heart Failure, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο. Εδώ μελετήθηκαν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και γνωστή στεφανία νόσο, οι οποίοι παίρναν αντιμοπιταλιακή αγωγή και βρίσκονταν σε φλεγοκομικό ρυθμό. Στου ασθενεί αυτού, λοιπόν, πέρα από το όποιο αντιμοπιταλιακό φάρμακο έπαιρναν, προσθέθηκε ρεβαροξαμπάνι σε δοσολογία 2,5 mg επί δύο για να δούμε αν η ρεβαροξαμπάνι θα μειώσει θρομβοβολικά ή καρδιαγιακά συμβάματα. Και να τα αποτελέσματα. Καμιά διαφοροποίηση στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, καμιά διαφοροποίηση στο δευτερεύον καταληκτικό σημείο. Ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι η χορήγηση ρεβαροξαμπάνης σε δοσολογία 2,5 μιγγράμμου επειδή επιπλέον τη αντιμοπιταλιακή αγωγή σε στεφανέ ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια και, και, ε, συγγνώμη, και φλεβοκομικό ρυθμό, δεν βελτιώσε καθόλου το σύνθετο πρωτογενέ καταληπτικό σημείο, θνητότητα, έφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, ούτε μείωσε τον αριθμό επανεισαγωγών. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, Επειδή κατευθυντήριε οδηγίε δεν υπάρχουν, Σα παραθέτω εδώ τι συστάσεις ενό γκρουπ από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, τόσο από την ομάδα θρόμβωσης, όσο και από την ομάδα καρδιακή ανεπάρκειας. ανάμεσά του είναι και ο Μάκη Φιλιππάτο, που μα λένε τα εξή. Δεν υπάρχει προ ένδειξη για χορήγηση αντιθρομβωτική αγωγή σε κάθε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκοβικό ρυθμό. Αντιμοπαλιακή αγωγή με ασπιρίνη συνιστάται σε ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια και τεκμηριωμένη στεφανία νόσο. Αντιπικτική αγωγή μπορεί να χορηγηθεί στι εξή ομάδε ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Ασθενεί με προηγηθέν θρομβοβολικό επεισόδιο, ασθενεί με νεοδιοργνωσθέντα ενδοκαρδιακό θρόβο, ασθενεί με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονική υπέρβαση. Δεν υπάρχει ωστόσο επαρκή τεκμηρίωση για την αξιολόγηση κινδύνου ωφέλου σε βάθο χρόνου. Πάμε τώρα Συγγνώμη, <coughs> στο κομμάτι της στεφανιάς νόσου. Τα αντιπικά φάρμακα στεφανιά νόσο έχουν χρησιμοποιηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Σαν δευτερογενής πρόληψη σε στεφανιά ασθενής με φλεβοκομικό ρυθμό και σαν πρόληψη θρομοβελικών επεισοδίων σε στεφανιά ασθενής με κολπική μαρμαριγή. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι. Στεφανιά συμβάματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε ασθενεί μετά από ξύ σύνδρομο με ή χωρί επανεμάτωση, παρά τη χορήγηση διπλή αντιμοπιταλιακή αγωγή. Παλαιότερε μελέτε, όπω η μελέτη διπλη αντιμοκταλιακης αγωγη παλαιοτερε μελετε ερεύνησαν το δεχόμενο προσθήκη βαρφαρίνης στη διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή για την πρόληψη των επεισοδίων αυτών, χωρί ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η παρασκευή νέων ταπτικών συσκευασμάτων, όπω η ανασολία τη Ροβίνη και η ανασολία του παράγοντα 10α, δημιουργούν νέο ενδιαφέρον για το συνδυασμό αντιπικτική και αντιμοπιταλιακή αγωγή. Η πρώτη μελέτη στην κατεύθυνση αυτή ήταν η μελέτη Redeem που έγινε με τα Μπικατράν. Σε ασθενεί λοιπόν, μετά από ψήφιση Στεφανιαίο Σύνδρομο, οι οποίοι πέραναν ήδη διπλή αντιμοκταλιακή αγωγή, προσθέθηκε τα σε δοσολογία από 50 mg πι 2 ως και 150 mg πι 2, για να δούμε αν θα μειωθούν τα καρδιαγιακά επεισόδια. Καταρχήν, όσον αφορά το πρωτεύων καταληκτικό σημείο που αφορούσε τι αιμορραγίε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική αύξηση των αιμορραγιών που αφορά τι δύο μεγάλε δόσει τη Νταμπικατράνη, 110 επί 2 και 150 επί 2. Αντίθετα, υπήρξε μια πολύ μικρή ασήμαντη βελτίωση στο δευτερεύον καταληκτικό σημείο καρδιαγιακό θάνατο, μη θανατηφόρο έμφραγμα, μυοκαρδίο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Κυρίω στη δοσολογία των 110 μιλιγκράμμ, Αυτά είναι και τα συμπεράσματα εδώ πέρα. Ότι παρότι η ταμπεκατάλληλη γενικώ επιπροστιθέμενη στην αντιμορταλιακή αγωγή έγινε σε γενικέ γραμμέ καλώ ανοιχτή, με την έννοια δηλαδή ότι οι μείζωνε αιμορραγίε ήταν σε ποσοστό κάτω από 1%, το φτωχό θεραπευτικό αποτέλεσμα πάγωσε το όλο ενδιαφέρον. Επόμενη μελέτη είναι η μελέτη απρέζη. Μελέτη με ίδιο σχεδιασμό, ασθενεί δηλαδή πάλι μετά από ξύστε σύνδρομο με διπλή αντιμοπιταλιακή αγωγή, πήραν απεξαμπάνι σε δοσολογία 5 mg. επί 2. Τι βλέπουμε εδώ, δεν προσέφερε τίποτα απολύτω η συμπρόληψη στην πρόληψη επεισοδίων στου ασθενείς αυτού. Αντίθετα, υπήρχε μια τόσο σημαντική αύξηση των μοραλιών, όπω βλέπουμε εδώ πέρα, που οδήγησε στην πρώιμη διακοπή της μελέτης με απογοητευτικά αποτελέσματα. Η επόμενη μελέτη είναι η μελέτη Άτλας, η οποία έγινε με ρίβαρο ξαμπάνι. Εδώ, πάλι ασθενείς μετά από ξύστεφανια ως σύνδρομο, που παίρναν διπλή αντιμοπταλιακή αγωγή, πήραν επιπλέον και ρίβαρο ξαμπάνι σε δοσολογία είτε 2,5 μιλιγκράμμι πιδίου, είτε 5 μιλιγκράμμι πιδίου. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και οι δύο δόσει της Ριβαροξαμπάνης είχαν μια στατιστικά σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Επίσης, μια στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού θρόμβωσης των στέντς. Όσον αφορά τον νομορρογικό κίνδυνο, υπήρξε μια σημαντική, ε, στατιστικά σημαντική αύξηση μόνο στι ενδοκράνιε, αλλά στι μη θανατηφόρε αιμορραγίε, κυρίω στην ομάδα που πήρε ρευαροξαμπάνι 5 μιλιγκράμμ επί 2. Το συμπέρασμα. Πολύ χαμηλέ δόσει αντιπηκτικών με ρευαροξαμπάνι 2,5 μιλιγκράμμ επί 2, επιπροσθεθέμενε σε αντιμοπταλιακή αγωγή, αντιπροσωπεύουν μια αποτελεσματική στρατηγική στη μείωση καρδιακών συμβαμάτων σε ασθενεί με πρόσφατο ε, ισχυμικό επεισόδιο, οξύ Στεφανίο Σύνδρομο. Βέβαια, επειδή οι αριθμοί πολλέ φορέ λένε ψέματα, άλλε φορέ λένε και αλήθεια, α δούμε τι σημαίνει αυτό το στατιστικά σημαντικό. 56 ασθενεί πρέπει να λάβουν θεραπεία με ριβαροξαμπάν για να αποτραπεί ένα μείζον καρδιαγιακό σύμβαν. 63 ασθενεί πρέπει να λάβουν θεραπεία με ριβαροξαμπάν για να αποτραπεί ένα θάνατο. Για κάθε 67 ασθενεί που θα λάβουν θεραπεία με ριβαροξαμπάν, ένα ασθενή θα υποστεί μια μείζον αιμορραγία κατά τίμη. Για κάθε 250 ασθενεί που θα λάβουν θεραπεία με ριβεροξαμπάνι, ένα ασθενή θα υποστεί ενδοκράνη αιμορραγία. Τα συμπεράσματα είναι δικά σα. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία πάντω έφευσε να εντάξει τη ριβεροξαμπάνι στην δοσολογία των 2,5 μιλιγκράμμ στη θεραπεία των οξέων ισχυμικών συνδρόμων, έστω και με χαμηλή ένδειξη, όπω βλέπετε, χαμηλά 2β. Να και μια λίγο διαφορετική μελέτη, η μελέτη κόμπα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017, η οποία αφορά στεφανιαίους ασθενείς, όχι όμως πάσχοντες από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αλλά από χρόνια σταθερή στεφανία νόσο. Στη μελέτη αυτή, λοιπόν, ασθενείς με χρόνια σταθερή στεφανία νόσο, οι οποίοι πέραν αντιμοκταλιακή αγωγή απλή, πήραν επιπλέον ριβαροξαμπάνι, σε δοσολογία 2,5 mg επί σε συνδυασμό με ασπιρίνη και ριβαροξαμπάνι 5 mg επί μόνη τη. Να και τα αποτελέσματα. Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική μείωση των συμβαμάτων στη συνδυασμένη αγωγή με ριβαροξαμπάνι συν ασπιρίνη σε σχέση με την ασπιρίνη από μόνη τη. Δεν φάνηκε αποτελεσματική η ριβαροξαμπάνι από μόνη της. Όσον αφορά τον αιμορραγικό κίνδυνο, υπήρχε μια στατιστικά σημαντική αύξηση των αιμορραγιών, των μείζων αιμορραγιών, όχι όμως των θανατηφόρων, όχι των εδωκρανιακών. Έτσι, θα λέγαμε ότι το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η προσθήκη 2,5 mg ριβαλοξαμπάνης σύνας σε ασθενείς με χρόνια σταθερή νόσο παρέχει ένα θετικό κλινικό όφελος. Δεν υπάρχει ακόμα σχετική ένδειξη στι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ίσως γιατί οι, οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρόνια σταθερή εισεφανία νόσο έχουν χρόνια να αναθεωρηθούν. Περιμένουμε αναθεώρησή τους μέσα στο 2019, όπου πιθανότατα να ενδεχθεί εδώ και η Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Πρόληψη τρομολογικού επεισοδίου σε στεφανιά ασθενή με κολπική μαρμαργή. Στεφανό ασθενή με κολπική μαρμαργή που έχει τσάντ σκορπ πάνω από δύο, χρειάζεται να πάρει αντιπληκτική αγωγή και αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν όμω και ερωτήματα. Διπλή ή τριπλή, ή μήπω μόνη. Για πόσο χρονικό διάστημα, Ποιε είναι οι συνιστόμενε δόσει από τα σύγχρονα αντιπληκτικά φάρμακα. Η πρώτη μελέτη προ την κατεύθυνση αυτή ήταν η μελέτη Βούστο στη μελέτη αυτή, ασθενεί οι οποίοι παίρνουν οποιοδήποτε αντιπυκτικό φάρμακο από το στόμα και οι οποίοι υποβλήθησαν σε αγκιοπλαστική με στέντ, τυχιοποιήθηκαν σε δύο ομάδε. Σε αυτού οι οποίοι πήραν τριπλή αγωγή με το αντιπυκτικό φάρμακο που παίρναν συν ασπιρίνη και κλοπιδογρέγη ή διπλή αγωγή μόνο με το αντιπικτικό και οι αιμορραγίες ήταν τόσο πολλές στην ομάδα της τριπλής αγωγής που ξάφνιασαν ακόμα και τους ίδιους τους ερευνητές της μελέτης. Ενώ όσον αφορά το δευτερεύον καταληκτικό σημείο, θάνατος, έμφραγμα, ανάγκη για επανεμάτωση, ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή θρόμωση του στέν, φάνηκε ότι η διπλή αγωγή δεν ιστερεί καθόλου έναντι της τριπλής. Αυτά είναι και τα συμπεράσματα εδώ και με την υποσημείωση κάτω κάτω ότι η διπλή θεραπεία πλέον των υπολείπων σχετίζεται με χαμηλότερη θνητότητα κάθε αιτιολογία. Η μελέτη Pioneer έγινε με ένα συγκεκριμένο αντιπληκτικό φάρμακο και συγκεκριμένα πυρίβαρο ξαμπάνι. Βλέπουμε και εδώ τις διάφορες ομάδες που μελετήθηκαν. Πρακτικά, αυτό που συγκρίθηκε στη μελέτη Πανιέρ ήταν η τριπλή αντιπληκτική αγωγή, αντιθρομβωτική αγωγή, δηλαδή βαρφαρίνη, ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη, σε σχέση με ριβαροξαμπάνη 15 mg και κλοπιδογρέλη, ή τριπλή αγωγή με μικρή δόση ρηβαροξαμπάνη, 2,5 mg, συν ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη. Όπω βλέπετε εδώ, η τριπλή αγωγή με, βαρφα... με βαρφαρίνη σαφώς παρουσίασε περισσότερες αιμορραγίες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, δεν φάνηκε καμιά διαφορά στις τρεις ομάδες. Αυτά λίγο πολύ βλέπουμε και εδώ, να μην τα επαναλάβω. Και η τελευταία μελέτη είναι η Redual, η οποία είναι μια μελέτη παρόμοιου σχεδιασμού με τα Μπικατράνη. Συνέκρινε την τριπλή αγωγή μετά από αγκιοπλαστική και στέντ, σε ασθενεί με κολπική μαρμαργή, με βαρφαρίνη, θιενοπυρηδίνη και ασπιρίνη, σε σχέση με νταμπικατράνι 150 mg επί 2 και θιενοπυρηδίνη ή νταμπικατράνι 110 επί 2 και θιενοπυρηδίνη. Εδώ βλέπουμε ότι η τριπλή αγωγή με βαρφαρίνη σαφέστατα σχετίζεται με μεγαλύτερο αιμορραγικό κίνδυνο, ακόμα και από την νταμπικατράνι των 150 mg επί 2, ενώ όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, βλέπουμε ότι δεν υπολείπεται σε τίποτα η διπλή αγωγή με ενταμπικατράνη έναντι της τριπλής. Και τα συμπεράσματα τα ίδια. Πού καταλήγουμε λοιπόν. Με βάση τις κατευθυντήρες οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2016, η τάση είναι. Για μένα τις εκλεκτικέ αγκαιοπλαστικές Τριπλή αγωγή για ένα μήνα, διπλή αγωγή με αντιπυκτικό φάρμακο συν κλοπιδογρέλι για τον υπόλοιπο χρόνο και μετά το τέλος του χρόνου μόνο αντιπικτικό φάρμακο. Για αυτούς οι οποίοι υποβλήθησαν σε αγιοπλαστική μετά από ξύστεφανίο σύνδρομο, για έναν ω έξι μήνες τριπλή αγωγή, στη συνέχεια διπλή με αντιπικτικό φάρμακο σύγκλοπιδογρέλι και στη συνέχεια μόνο Βέβαια, κάτω-κάτω, όπως βλέπετε, αφήνει και ένα παραθυράκι για διπλή αγωγή ευθύς εξ αρχής σε επιλεγμένους ασθενείς με ένδειξη 2β. Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και εδώ λίγο πιο αναλυτικά. Ασθενείς με κολπική μαρμαριγή και α, αγιοπλαστική μετά από ξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Εάν είναι χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου, τριπλή αγωγή για έξι μήνε, του υπόλοιπου έξι μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου διπλή, με αντιπυκτικό και θυονοπυριδίνη και σε συνέχεια μόνο αντιπυκτικό Εάν είναι υψηλού κινδύνου, τότε η τριπλή για ένα μήνα, τον υπόλοιπο χρόνο διπλή αγωγή με αντιπυκτικό και θυονοπυριδίνη και σε συνέχεια μόνο αντιπικτικό. Όσον αφορά δε, τις εκλεκτικές σε αυτούς που είναι χαμηλού κινδύνου τριπλή αγωγή για ένα μήνα ε, για τον υπόλοιπο χρόνο διπλή με αντιπικτικό και φιενοπυριδίνη και στη συνέχεια μόνο αντιπικτικό, ενώ για αυτούς που είναι υψηλού κινδύνου ένα μήνα τριπλή αγωγή, έξι μήνες διπλή και στη συνέχεια μόνο αντιπικτικό. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια όπου είναι οι αναθεωρημένες μέσα στο 2019, οδηγίε τη της, της Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, όπου σαφέστατα υπάρχει μια τάση υπέρ τη διπλή αγωγή, όπω βλέπετε, με ένδειξη 2α, λοιπόν, συνιστούν οι Αμερικανοί την διπλή αγωγή σε ασθενεί με κολπική μαρμαριγή μετά από αγιοπλαστική, με την ίδια ένδειξη και η βαρφαρίνη συν και η νταμπικατράνη 150 μιλιγκράμμ επί και θιενοπυρηδίνη και ηρβαροξαμπάνι 15 mg και θιενοπυρηδίνη. Αφήνουν μόνο ένα παραθεράκι για τριπλή αγωγή σε επιλεγμένους ασθενείς με την ένδειξη ότι σε αυτούς θα πρέπει να φροντίσουμε η τριπλή αγωγή μας να περιοριστεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Όχι πάνω από 4 με 6 εβδομάδες. Τελειώνοντας Ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι από μέρα σε μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα τη μελέτη Αυγούστου, η οποία γίνεται με απειξαμπάνι και περιμένουμε από εκεί να μάθουμε καινούργια ενδιαφέροντα στοιχεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρακώστα. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από το κρατήριο. Yeah. Συμπρόεδρος. Να στο πρώτο και στο τρίτο θέμα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στη Στεφανία Νόσο, όλοι ξέρουν μια χαμηλή δόση αντιπικτικού, ίσω να βοηθάει. Τώρα, γιατί πέτυχε η Ριβάρο και απέτυχαν τα άλλα. Τι λέτε, ήταν το θέμα δόση ή είναι το φάρμ, Γιατί αυτοί βάλαν τα 2,5 μιλιγκράμμια, ενώ στι άλλε μελέτε του Απίξαμπαν και του Νταμπίγκα ήταν βάλαν μεγαλύτερε δόσει. Εκεί ήταν το πρόβλημα ή λέτε είναι το φάρμ, Δεν υπάρχει απάντηση. Εδώ αλλά... δεν υπάρχει απάντηση. Είναι όμω ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Δηλαδή, ε, παρότι. Στη μελέτη Pioneer, η οποία έγινε δηλαδή με την ρεβαροξαμπάνη, φάνηκε ότι υπάρχουν εφάμιλα αποτελέσματα στη δοσολογία 15 mg Ριβαροξαμπάνη συν κλοπιδογρέλι, με τριπλή αγωγή 2,5 mg επειδή ο συν διπλή αγωγή. Ε, εγώ δεν έχω καλυφθεί πάρα πολύ από αυτό, με την έννοια ότι η δοσολογία 2,5 μμγ επί 2 σε ασθενή με κολπική μαρμαργή δεν έχει μελετηθεί επαρκώ. Όχι για τη στεφανία νόσο, Εκεί που κάνατε τι ναι, μελέτε Αυτό το κομμάτι δηλαδή, το Εκεί... ρυβαροξαμπάνι και... επί 2, ήθελα να πω ότι στην κολπική μαρμαργή δεν έχει μελετηθεί επαρκώ. Δηλαδή και η μελέτη Rocket για τη ρυβαροξαμπάνι ε, είδε τα 15 και τα ε, 20 μιλιγκράμμα. Τώρα, γιατί στη Στεφανία Νόσο α, να έχουμε αυτά τα δύο σκευάσματα συγκεκριμένα, γιατί μελετήθηκαν αυτέ οι δοσολογίε. Όχι, λέω, όλοι ξέρουμε στη Στεφανία Νόσο, η προσθήκη και λίγο αντιπληκτικού Πιστεύω πάντοτε ότι θα βοηθήσει και μάλλον λέω οι δυο οι άλλε. Σε απίξα... χρόνια σταθερή στεφανία ναι, νόσο. Στο δεύτερο σκέλο τη συζήτησή σα, όπου στι... πέτυχε η μελέτη του Ριβαραόξαμπαν, αλλά το... απέτυχαν ναι. οι μελέτε του Απίξαμπαν και του Νταβίγκα. Ναι, Λέτε το Φράγματι φάρμακο μελέτες... είναι καλύτερο ή έβαλε πιο σωστή δόση, γιατί ε, έβαλε μεγάλε δόσει. Και αυτό είναι ένα πολύ σωστό ερωτηματικό. Ε, Πάντω δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι η, Απεξαμπάνη, το, η απεξαμπάνια, ας πούμε, χρησιμοποίησε τη δόση που χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία της μαρμα, για την πρόληψη στην κολπική μαρμαργή. Δηλαδή, τη μεγάλη δόση αυτή που ξέρουμε, το 5 mg επί 2. Κάπου δηλαδή το να έχει τόσο πολλέ αιμορραγίες, ίσως είναι και αναμενόμενο. Αντίθετα, η Ριβαροξαμπάνη χρησιμοποίησε δηλαδή. τη χαμηλή αυτή δοσολογία, τον 2,5 mg επί 2, με αποτέλεσμα να υπερτερεί μάλλον, στο αυτό κομμάτι πρέπει. αυτό. Ναι. Βέβαια, αυτά όλα είναι υποθέσεις. Τελικά μπορεί κάποιο να πει, χρειάζονται περισσότερε μελέτε, κατά τη γνώμη μου, ότι η πρόληψη αυτή δεν είναι class effect. Και ότι ίσω γίνεται μόνο με κάποια επιλαγμένα φάρμακα. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο απλά στην ομιλία, η οποία ήταν πολύ καλή, συμπληρωματικά για την κολπική μαρμαργή και τη στεφανία νόσο. Πρακτικά έχουμε τον κίνδυνο τη αιμορραγίας, τον κίνδυνο τη θρόμβωση. Και παίρνουμε τέσσερι κατηγορίε από εδώ, αν τα συνδυάσουμε αυτά. Ε, αν δούμε όμω από τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν και έχουν ένδειξη, μόνο η ταμπιγκατράνη χρησιμοποιεί και τη δόση που επίσημα έχει για την κολπική μαρμαριγή. Διότι η ρευαροξαπάνη έχει τα 15 ε, δεκα... Και η ρευαροξαπάνη στα 15 μιλιγκράμμια. Ναι, ε, αυτό θέλω να πω ναι. ότι η ρευαροξαπάνη επίσημα στην κολπική μαρμαριγή έχει τα 20. Ναι. Τα 15 είναι σε, σε περιορισμένο... Ναι, ε, αν ναι. και έχει μελετηθεί ναι. στη μελέτη ρόκετ, έχει μελετηθεί και στα 15 μιλιγκράμμα. Επομένως, υπάρχει μια άτυπη σύσταση ότι γενικά σε χαμηλού αιμορραϊκού αλλά ψηλού να μπαίνει τα ταμπικατράνη τα 150, που είναι η δόση πιο Που είναι η επίσημη δόση και η πιο ναι. συχνά χορηγούμενη. Και ένα σχόλιο ερώτηση. Η Στεφανία νόσο, όχι με κολπική μοναργή, ασθενεί που έχουν φλεβικά μοσχεύματα, πιθανώς θα ωφελούνταν από το αντιπικτικό, το καινούριο, τα ΝΟΑΚ, δεν γνωρίζω να Αυτό δεν υπάρχει εργασία. δεν να απαντήσω. Καμιά άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καγκώστα.